Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Να σας ευχαριστήσω, να σας καλημερίσω. Έχω κάνει ένα πρόλογο για την παρέμβασή σας αυτή για τον πολιτισμό εν μέσω πανδημίας. Πέστε μας εσείς κάποια περισσότερα πράγματα. Πήραμε μια πολιτική απόφαση με τον Περιφερειάρχη, τον Εκτάρατο Φαρμάκη, ότι χρήματα διαθέτουμε για τον πολιτισμό εντός του 2020 και θα συνεχίσουμε βέβαια και το 2021. Επειδή ο κλάδος των καλλιτεχνών και του πολιτισμού γενικότερα έχει πληγεί όσο κανένας, θελήσαμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα και να αναπτύξουν το πολιτιστικό τους αποτύπωμα, αλλά και να πάνε στα σπίτια τους, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που όλοι το έχουν ανάγκη, με ένα αξιοπρεπές μεροκάμαρο. Mm-hmm. Έτσι, εκμεταλλευόμενοι τον νόμο που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε live streaming εκδηλώσεις, όπως θεατρικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συναυλίες, mm-hmm. αλλά και διάφορα γκράφιτι για να ομορφύνουμε την πόλη μας, όπως το λέμε, και το Save the Music, το να σώσουμε τη μουσική, είπαμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Έτσι, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης της Δυτικής Ελλάδος με ένα απλό κλικ στο κινητό του να δει διαδικτυακές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και να απολαύσει ωραία γκράφιτι τα οποία θα κάνουμε τμηματικά. Ξεκινήσαμε από την Πάτρα, mm-hmm. Τα έφερα τώρα στην Ηλία, mm-hmm. και ευελπιστώ το 2021, μετά από διάλογο με τους δημάρχους που θα κάνω εκεί και τους φορείς, να μπορέσουμε να κάνουμε 4-5 όμορφα γκράφιτι σε διάφορες μεριές και σε το Λακαρμανίας, έτσι ώστε να ομορφύνουμε κάποιες γωνιές της πόλης. Mm-hmm. Είναι μια πολιτική επιλογή να δώσουμε στήριξη στον κλάδο εκείνο των καλλιτεχνών που έχει πληγεί, θα επαναλάβω, όσο κανένας άλλος κλάδος στην εθνική οικονομία. Mm-hmm. Αυτό, κύριε Κοραβέση, στην πράξη πώς θα γίνει? Μας είπατε ότι θα έχουμε μέσω του διαδικτύου κάποιες εκδηλώσεις ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Είναι πάρα πολύ απλό, είναι live streaming. Mm-hmm. Θα δίνεται και μέσω της σελίδας της Περιφέρειας, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα link, mm-hmm. το οποίο θα μπορεί να πατήσει απλά και κυρίως χωρίς χρήματα, mm-hmm. Ο πολίτης της Δυτικής Ελλάδος. Κάνοντας ένα κλικ λοιπόν σε αυτό το link, θα μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανά, mm-hmm. Αυτές τις εκδηλώσεις κάθε φορά και σε διαφορετικό τόπο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι κάποιο θέατρο, μπορεί να είναι κάποια μουσική σκηνή, μια θεατρική παράσταση από την Πάτρα, mm-hmm. όπου και να γίνεται, σημασία έχει ότι σε όποια μεριά της Δυτικής Ελλάδας και να είσαι, θα μπορείς να δεις και να απολαύσεις και να περάσεις λίγες ώρες ξενιασιάς με τις όμορφες αυτές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Έτσι. Είναι σημαντική αυτή η προσπάθεια, γιατί όπως λέτε και στο άρθρο σας, ότι αυτή η περίοδος θα δίνει και το έναυσμα για να επαναξιολογήσουμε την πορεία και να εκτιμήσουμε και τις αξίες μας. Σωστό. Καλώς ή κακώς μας βοήθησε και εμάς αυτή η κρίση. Καθόμαστε ώρες πια στα γραφεία μας και μπορούμε να δουλέψουμε και το αντικείμενό μας. Ξέρετε, επειδή έχει σταματήσει κακώς βέβαια η επαφή, η φυσική επαφή με τον κόσμο, mm-hmm. που εμένα προσωπικά πάντοτε μου έδινε ζωντάνια και δύναμη να συνεχίσω, βλέποντας την αγάπη του κόσμου, mm-hmm. πολλές φορές στο πρόσωπό μου, mm-hmm. Η ενασχόλησή μου αποκλειστικά και μόνο με την αρμοδιότητά μου με βοήθησε να δω και τα πράγματα με μια άλλη σκοπιά. Mm-hmm. Να κάνουμε πράγματα ποιοτικά, να κάνουμε πράγματα χωρίς βιασύνη και να έχουν και ένα πολιτιστικό αποτύπωμα, αλλά κυρίως να δούμε και όλο αυτό πώς θα προχωρήσει στη συνέχεια. Δεν σας κρύβω ότι λόγω της πανδημίας δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Μπορεί αυτό να το συνεχίσουμε και μετά. Σε ένα θέατρο, για παράδειγμα, της Ηλίας, που έχει μια χωρητικότητα της τάξης των 500 θεατών, mm-hmm. εμείς καταφέραμε σε ένα live streaming να το παρακολουθήσουν 2.000 άτομα. Δηλαδή θα μπορεί να γίνεται αυτό ταυτόχρονα και με ζωντανή παρουσία, αλλά και με live streaming. Πρέπει να τα δούμε αυτά και να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο, σε περισσότερο κόσμο, να δει τελικά τι κάνουμε κι εμείς σαν περιφέρεια. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι σημαντικό, όντως. Τώρα, επειδή κύριε Κοροβέση, δεν είστε μόνο αντιπεριφερειάρχης για θέματα του πολιτισμού, αλλά έχετε και ένα άλλο σημαντικό τομέα, ένα τομέα το οποίο συναντούνται
πολλοί παράγοντες της ανάπτυξης, έχετε και τον τομέα του τουρισμού, είστε και εσείς βεβαίως άνθρωπος του τουρισμού, εκεί τι γίνεται? Δεν σας κρύβω και το είπα και σε συνομιλητές μου ότι την Τρίτη περνάω το σχέδιο της τουριστικής προβολής της περιφέρειας. Ένα σχέδιο που δεν ξέρω αν στην πράξη θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Πάμε σε αρχικατογράφητα, σε πολλά νερά. Εμείς έχουμε προβλέψει τα σενάρια μας. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή να πάμε στο καλό σενάριο που λέει ότι από το Μάρτι όλα θα κυλήσουν ομαλά στον τουρισμό. Άρα θα μπορούμε να συμμετέχουμε και να προβάλλουμε την περιφέρειά μας σε εκθέσεις, σε προβολές και όλα αυτά. Φοβάμαι όμως ότι αυτό δεν θα είναι εφικτό. Έχουμε προετοιμαστεί και για το δεύτερο σενάριο, όπως και πέρσι, να δώσουμε βαρύτητα στην εγχώρια τουριστική αγορά, στον Έλληνα τουρίστα. Να προσελκύσουμε δηλαδή και να περισσώσουμε ό,τι μπορεί να περισσωθεί μέσα σε αυτή τη λέλαπα. Ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η εστίαση, αγαπητέ φίλε Σωκράτη, είναι οι κλάδοι που τελικά επλήγησαν περισσότερο. Φυσικά και το λιανεμπόριο, αλλά εγώ μιλάω για ένα μεγάλο κομμάτι των 35 δις ευρώ που έφερνε ο τουρισμός κάθε χρόνο από το εξωτερικό προς την εθνική, προς την πραγματική οικονομία. Πέρσι το πλήγμα ήταν τεράστιο, μόλις 3-4 δισεκατομμύρια ευρώ καταφέραμε και αντλήσαμε σαν χώρα από τα 35 που παίρναμε κάθε χρόνο. Νομίζω ότι αυτός ο αριθμός θα αλλάξει προς το καλύτερο, αλλά σίγουρα ούτε φέτος θα μπορέσει να αγγίξει τα επίπεδα των προηγούμενων χρόνων. Είναι δύσκολο, ναι. Πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού και της εστίασης πολλάκις φορές έχουν δείξει και τη σοβαρότητά τους, αλλά και το σθένος τους να κρατήσουν τις επιχειρήσεις ανοιχτές. Εμείς σαν περιφέρεια είμαστε εδώ, βοηθάμε στα μέτρα και στα πλαίσια του δυνατού, ρίχνουμε στην αγορά 50 εκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ασπιρίνη, θα μου πει κάποιος, κλείνουν κάποιες τρύπες, ναι, έρχεται η περιφέρεια έστω αυτό το λίγο που μπορεί να το δώσει και με τα συνδυαστικά μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση να μπορέσει τελικά ο μικρομεσαίος, η μικρομεσαία επιχείρηση να διασωθεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και όταν μας το επιτρέψει, όταν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα σας δεχτούμε με χαρά εδώ στο στούντιό μας για να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κολοβέση. Πάντοτε χαίρομαι, με στεναχωρεί το γεγονός ότι έχω αρκετό καιρό να έρθω στην Ατωλοκαρνανία λόγω αυτής της κατάστασης. Ο πρώτος σταθμός των περιοδιών μου όταν τελειώσει αυτή η κατάσταση θα είναι στα όμορφα μέρη, στους όμορφους δήμους, τις όμορφες τοποθεσίες και το Λακαρνανίο. Να είστε καλά και καλές γιορτές, εύχομαι. Να είστε καλά επίσης, καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.